καταθέσει το Υπουργείο για μας, ούτως ώστε να ακυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση που έχουμε θετική όσον αφορά την επιστροφή μας στη δουλειά. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε εκεί τρεις συναδέλφισες, να προφανώς και θέλουν να μας προσάψουν κατηγορίες, γιατί ο εισαγγελέας μας καλεί με τις κατηγορίες που ακούσατε και από τον συνάδελφό σας προηγουμένως. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα πραγματικά χτυπηθήκαμε, καταπατηθήκαμε από τους αστυνομικούς. Εμείς μια ειρηνική διαμαρτυρία πήγαμε να κάνουμε έξω από το Υπουργείο, διότι είχε έρθει η Τρόικα στο... Θα ερχόταν μάλλον στο Υπουργείο εκείνη την ημέρα η Τρόικα. Δυστυχώς από πολύ μακριά, όταν μας αντιλήφθησαν, κατεβάσαν τα ρολά. Δεν είχαμε λόγους ούτε να χτυπηθούμε με τους αστυνομικούς, ούτε να χτυπήσουμε αστυνομικούς. Καλά, και αστυνομικοί, κυρία Κωνσταντοπούλου, παιδιά, 600 ευρώ είναι. Ακριβώς, και θα θυμίσω κάτι, κυρία Χασαπόπουλε, ότι παλιότερα, όταν είχε πέσει το γκλόμπς ενός αστυνομικού, που εγώ η ίδια το πήρα και το σήκωσα και το κρατούσα στα χέρια μου, έλεγα ότι χτυπάτε με αυτά τις μανάδες σας. Ξέρετε, το λέω αυτό για να σας πω και να σας θυμίσω ότι εμείς θα βλέπουμε όντως παιδιά μας. Είμαστε γυναίκες πάνω από 50-55 χρονών και έχουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία και μεγαλύτερα ακόμα. Δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε κάπως αλλιώς. Έχετε δίκιο. Και να σας μεταφέρω, κυρία Κωνσταντοπούλου, μια συζήτηση που είχαμε εδώ προχθές με τον Μιχάλη τον Ιγνατή, ο οποίος ξέρει τα πράγματα πολύ καλά και το έχει πει 2-3 φορές, ότι ένας από τους λόγους που σήμερα η Τρόικα είναι στο Παρίσι και οι υπουργοί πάνε εκεί αντί η Τρόικα να είναι εδώ, είστε κι εσείς. Είναι αλήθεια. Ο αγώνας που δώσατε όλο αυτό το διάστημα έξω από το Υπουργείο, και κατά αυτό το λόγο μπορεί να είστε και δικαιωμένες και περήφανες ότι κατά κάποιο τρόπο διώξατε την Τρόικα από την Ελλάδα. Αν είναι αλήθεια αυτό, κύριε Τάκη, μας τιμά ιδιαιτέρως αν καταφέραμε εμείς να διώξουμε την Τρόικα από την Ελλάδα. Πάντως, ο Μιχάλης είπε ότι είναι ένας από τους λόγους που η Τρόικα σήμερα είναι στο Παρίσι και όχι εδώ. Προφανώς τώρα και αυτοί εδώ, επειδή είναι στελέχοι μεγάλων επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών, ναι, δεν θέλουν να βλέπουν αυτό τον κυνηγητό που γίνεται. Θυμάστε την άλλη φορά όταν έγινε το μπλόκο που φεύγανε τρέχοντας μέσα στο Σύνταγμα, είχαν κλείσει όλη την Αθήνα για να περάσουν και αυτούς. Εντάξει, δεν είναι έξω από τα πράγματα, το βλέπουν και σου λέει δεν είναι ωραία εικόνα αυτό τώρα κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί πέρα. Κύριε Κοντουμάνη, τώρα με τις καθαρίστες μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή... Νομίζω ότι ήταν λάθος από την αρχή αυτή η κίνηση που έγινε. Δηλαδή, αντί μιας συνολικής αξιολόγησης όπου θα μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι που θα αποχωρούσαν από το δημόσιο, οι οποίοι δεν προσφέρουν υπηρεσίες. Έγινε μία οριζόντια, ας το πούμε, ρύθμιση σε συγκεκριμένους χώρους και την πλήρωσαν οι ασθενέστεροι. Ναι, κάποια στιγμή τώρα πρέπει να λήξει αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να λήξει. Με το δικαστήριο νομίζω, που περιμένουν ναι, οι άνθρωποι. Νομίζω δεν ωφελεί. Δηλαδή θα πρέπει να παραδεχθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση ότι ήταν λάθος. Και να το διορθώσει. Να. Δεν είναι κακό. Ξέρετε τι φοβούνται λοιπόν, εγώ νομίζω. Δεν γίνεται να βγάζεις ανθρώπους από τη δουλειά οι οποίοι δεν πρόκειται να βρουν το επόμενο διάστημα με κάμαρα. Στην περίπτωση που γινόταν μια σοβαρή αξιολόγηση σε όλο το δημόσιο, θα μπορούσε να βρεθεί ο αριθμός αυτός που θέλει να καλύψει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει το λάθος. Κύριε Κουτρουμάνη, εσείς φαντάζομαι, ναι, σωστά μιλάω στον κύριο Κουτρουμάνη, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι είναι πλέον γνωστό, μην επαναλαμβανόμαστε, ότι δεν έχει τίποτα να κερδίσει από εμάς. Εννοείται. Πέρα το ότι μείναμε και πολύ λίγες πια, διότι κάποιες γυναίκες βγήκαν στη σύνταξη, κάποιες μοριοδοτήθηκαν και πήγανε σε άλλα πόστα, κάποιες απολύθηκαν ήδη, γιατί είχαμε και τις πρώτες απολύσεις παραμονή της Παναγίας. Είναι και αυτός ένας τρόπος εκφοβισμού, ξέρετε. Λοιπόν, δηλαδή, πόσες μείνατε, κυρία Κωνσταντοπούλου? Είμαστε γύρω στις 300 πια που έχουμε μείνει. Από 470, από τις 595, έτσι, βγήκαν στη σύνταξη, απολύθηκαν, μοριοδοτήθηκαν, είχαμε τις εξαιρέσεις που λέει ο νόμος, οπότε εκ των πραγμάτων είναι τόσο λίγα τα άτομα. Αλλά ξέρετε, εδώ δεν θα πούμε είμαστε εμείς οι 300, πάρτε μας να σώσουμε το τομάρι μας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε το συνολικό θέμα της ανεργίας και των απολύσεων. Έχετε ξέρετε, δίκιο. Δεν είναι εύκολο να μπαίνουμε και να λέμε ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, τον παίρνουμε. Έτσι. Είναι οι καθαρίστριες, είναι οι φύλακες. Τους παίρνουμε, τους βγάζουμε εκτός. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα ξέρετε τι φοβούνται. Φοβούνται το ξύλωμα του πουλόβερ, ότι αν αλλάξουν την άποψή τους για
μια απόφαση για μια κατηγορία εργαζομένων, τότε θα αρχίσει για τους φορτικούς φύλακες, για το ένα, για το άλλο, θα αρχίσει πάλι να υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στο δημόσιο. Αυτό ναι, αλλά πολύ. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν τώρα να λέμε θα αρχίσει το ξύλωμα από το πουλόβερ, άρα σταματάμε, δεν κάνουμε καμία υποχώρηση ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Εσείς έχετε δώσει ένα αγώνα, έχει αποκτήσει και ένα συμβολικό και ένα σημειολογικό χαρακτήρα. Θα ναι. Δούμε πώς θα πάει η εκδίκαση στο δικαστήριο που έχετε. Και μπορείτε να στείλετε και μια αντιπροσωπεία στο Παρίσι, αν θέλετε. Αλλά τουλάχιστον μπορείτε να είστε χαρούμενες ότι κερδίσατε μια πρώτη νίκη για την μετακόμιση της Τρόικας στο Παρίσι. Ναι, αυτό μας θυμάει ιδιαίτερος, αν πραγματικά είναι αυτός ο λόγος που μεταφέρθηκε η Τρόικα στο Παρίσι. Αλλά θέλω να πω ότι το απόγευμα, ναι, έτσι είναι. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί σε εμάς τις τρεις γυναίκες, γιατί πραγματικά δεν θα θέλαμε να μας προσάψουν κατηγορίες σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, διότι δεν είναι αλήθεια όλα αυτά. Άρα. Ένα. Και δεύτερον, να ακουστεί η φωνή μας και στις 23 του Σεπτέμβρη να η απόφαση από τον Άριο Πάγο αυτή τη φορά να μην είναι ακυρωτική και να επιστρέψουμε στη δουλειά μας, γιατί πραγματικά την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Υπάρχουμε, δεν είμαστε νούμερα απλά, υπάρχουμε. Από εδώ και πέρα, αν θέλουν να μην έχουν καθαριότητα στο δημόσιο, ας μην την έχουν. Αλλά μέχρι τώρα την είχαν. Υπάρχουμε. Πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Μάλιστα. Δεν μπορούν να μας πετάνε έτσι. Καλή δύναμη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και νομίζω η εικόνα από τη συναυλία στο Σύνταγμα με τα κόκκινα γάντια και τη Χαρούλα Αλεξίου είναι κάτι που σας τιμά και είναι κάτι που μένει στη μνήμη, ξέρετε. Και είναι σημαντική. Ότι η συμπαράσταση του κόσμου εκείνη την ημέρα ήταν πολύ συγκινητική. Έτσι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.